Γούτσος έχει το λόγο. Κύριε Γούτσο. Ναι, ευχαριστώ πολύ. Καλή σπέρα σε όλους. Ζητώ συγγνώμη που δεν μπορώ να ενεργοποιήσω το βίντεο. Ελπίζω να με ακούτε. Σας ακούμε. Θα ήθελα να ευχαριστήσω πολύ και να συγχαρώ ιδιαιτέρως τον κύριο Μωυσή για τις παρεμβάσεις του, οι οποίες είναι πάρα, πάρα πολύ διαφορετικές. Και ήθελα να προσθέσω ένα-δύο πράγματα μόνο. Η ελπίδα είναι ότι όπως κάποτε εδώ στη χώρα μας, γιατί δυστυχώς όλα μας τα προβλήματα καταφέρουμε και τα κάνουμε πολιτικά, κάποια στιγμή να απαλλαγούμε και από αυτό τη δαιμονοποίηση του αντιμερικανισμού. Και όπως ακριβώς έγινε τα τελευταία 10-15 χρόνια, το πετύχαμε. Κάποια στιγμή στο μέλλον θα πρέπει να πετύχουμε και το να πάψουμε να βλέπουμε σαν δαίμονα την πυρηνική τεχνολογία. Και οι λόγοι είναι πολλοί για τους οποίους θα έπρεπε να το κάνουμε αυτό. Και ο βασικότερος είναι το οικονομικό πρόβλημα και είναι και το κάψιμο το οποίο χρειαζόμαστε για τη μετάβαση στην καθαρή ενέργεια. Θα περάσει πολύ χρόνο για να απαλλαγούμε από το φυσικό αέριο. Και πριν γίνει αυτό, θα πρέπει να είμαστε σε θέση ενδεχομένως, αν η ελληνική κοινωνία το πιστεί, να έχουμε σαν ενέργεια βάση σε ένα μικρό ποσοστό τους πυρηνικούς αντιδραστήρες, τους καινούριους, οι οποίοι είναι υποκατασκευή ήδη σε όλο τον κόσμο, τους small modular nuclear reactors. Δεν τίθεται θέμα να ζητήσουμε τώρα γιατί υπερέχουν τόσο πολύ έναντι των προηγουμένων και από πλευράς κόστους αλλά και πλευράς ασφαλείας. Αλλά κάποια στιγμή αυτό, αν το πετύχουμε, θα κάνουμε ένα πολύ σημαντικό βήμα μπροστά. Όπως καταφέραμε και απαλλαγήκαμε με τον αντιμερικανισμό, κάτι ενδεχομένως να γίνει στο μέλλον και να πάψει η χώρα να θεωρεί τον χειρότερο δαίμονα την πυρηνική ενέργεια, την πυρηνική τεχνολογία. Σήμερα πρέπει να ξέρουν όλοι οι συμπολίτες μας ότι το 25% της ενέργειας που καταναλώνουμε στην Ευρώπη προέρχεται από τους πυρηνικούς αντιδραστήρες στην Ευρώπη. Και δεν είναι μόνο αυτό. Οι πυρηνικοί αντιδραστήρες στην Ευρώπη που λειτουργούν χωρίς προβλήματα και είναι γνωστό σε όλους, είναι πάρα πολύ οικονομικοί, αν λάβει κανείς υπόψη του ότι σήμερα δεν υπάρχει καμία τεχνολογία η οποία μπορεί σε μεγάλο βαθμό να καλύψει ενεργειακές ανάγκες σε τόσο χαμηλό κόστος όπως λειτουργούνται σήμερα επί δεκαετίες πυρηνικής αντιδραστήρες σε όλη την Ευρώπη. Είναι της τάξης των 2 λεπτών του ευρώ ανά κιλοβατόρα. Δεν υπάρχει καμία μορφή ηλεκτρικής ενέργειας σήμερα η οποία μπορεί οικονομικά να ανταγωνιστεί την πυρηνική ενέργεια. Το εάν βέβαια οι μικροί αυτοί αντιδραστήρες θα πιάσουν τόπο, ήδη κατασκευάζονται σε όλο τον κόσμο και στην Ευρώπη, είναι προγραμματισμένοι και όλες οι χώρες οι οποίες ενδιαφέρονται να λύσουν το πρόβλημά τους αυτής της ενεργειακής μετάβασης ασχολούνται ακριβώς με αυτό το θέμα και εκείνο που πρέπει να κάνουμε είναι να περιμένουμε πότε θα καταφέρουμε σαν κοινωνία να πάψουμε να θεωρούμε εχθρό την πυρηνική τεχνολογία και την πυρηνική ενέργεια. Τα τεχνικά θέματα δεν μπορούμε να το κουβεντιάσουμε τώρα, δεν είναι εύκολο να κουβεντιαστούν. Θα σας δώσω μόνο ένα παράδειγμα. Πριν 15 χρόνια προσπαθήσαμε να κάνουμε να αναβαθμίσουμε τον πυρηνικό αντιδραστήρα στο Δημόκρητο. Πήραμε την έγκριση από το Υπουργείο Ανάπτυξης, μας έδωσε τότε κυβέρνηση 2 εκατομμύρια ευρώ για να αναβαθμιστεί ο αντιδραστήρα και να επαναλειτουργήσει, διότι δεν λειτουργούσε. Ούτε έχει λειτουργήσει από το 1900, δυστυχώς από το 2004. Και το έργο δεν έγινε, όχι διότι δεν μπορούσαμε να κάνουμε τη μελέτη, διότι η μελέτη έγινε, διότι δεν ήθελε κανείς ουσιαστικά στη χώρα αυτή, εκτός από ελάχιστες εξαιρέσεις, συμπεριλαμβανομένου του Δημοκρούτου αυτού καθεαυτού και της Ελληνικής Επιτροπής Ατομικής Ενέργειας, να αναλάβουν την ευθύνη να επαναργοποιηθεί ο πυρηνικός αντιδραστήρας, διότι ήταν ο κακός δαίμονας, που ήταν το προείμενο της πυρηνικής τεχνολογίας ενέργειας. Την έχουμε απόλυτη ανάγκη και δεν είπα εγώ, δεν θέλω να πω ότι πρέπει αύριο μεθαύριο να γίνει αυτό το πράγμα, αλλά πρέπει να γίνουν επανειλημμένες προσπάθειες με την ελπίδα ότι θα αποπολιτικοποιηθεί αυτό το σημαντικό πρόβλημα, διότι η ενεργειακή ασφάλεια και επάρκεια στη χώρα είναι σημαντικότατος παράγων για να επιβιώσει η οικονομία της χώρας. Εγώ πιστεύω ότι κάποια μέρα μπορεί μετά από πολλά χρόνια να γίνει αυτό, αλλά το πρώτο βήμα έχει γίνει εμέσως, που είναι σαφώς, διότι η κυβέρνηση τόλμησε να πει πριν από ένα χρόνο ότι σκοπεύει να το δει το θέμα της πυρηνικής ενέργειας και επίσης είναι γνωστό πλέον στη χώρα μας ότι η Ελλάδα εμέσως, που είναι σαφώς, είναι πυρηνική χώρα, διότι εισάγει πυρηνική ενέργεια από τη Βουλγαρία. Αυτό είναι ένα βήμα το οποίο μπορεί να μας βοηθήσει να πάμε μπροστά. Αυτό ήθελα να πω. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε πολύ. Δεν ξέρω, ο κύριος Μωυσής, αν θέλει κάτι Είναι γεγονός βέβαια ότι εισάγουμε ενέργεια από τη Βουλγαρία. Συνεπώς χρησιμοποιούμε στην Ελλάδα πυρηνιακή ενέργεια.
Κάποια στιγμή μικροακούστηκε μήπως συμμετάσχουμε με κεφάλαια σε κάποιο νέο αντιδραστήριο, ο οποίος θα γίνει έξω από τα σύνορά μας, δίπλα από τα σύνορά μας, βέβαια. Για να έρθει η ραδιενέργεια να διασχίσει τα σύνορα, δεν είναι, πρέπει να έχει χώρα Σέγκεν. Αλλιώς δεν μπαίνει η ραδιενέργεια αν δεν είναι Σέγκεν. Κοιτάξτε, δεν ξέρω πώς θα μπορέσει. Είναι τόσα τα παράδοξα. Ζούμε η μεγάλη είδηση της ημέρας. Όλοι ακούμε ειδήσεις και τώρα ξαφνικά ανακαλύψαμε αμύθιτα κοιτάσματα φυσικού αερίου. Πού κρυβόντουσαν αυτά τα μύθικα κοιτάσματα τόσο καιρό και τώρα ξαφνικά τα ανακαλύψαμε. Εγώ είχα κάποτε πει και γράψει, ξέρεις, με το αστείο που μου αρέσει πάντα να χρησιμοποιώ, στο φυσικό αέριο, το ελληνικό φυσικό αέριο, είναι κάλιο ποτέ παρά αργά. Αν είναι να το βρούμε, πρέπει να το βρούμε τώρα, αύριο, διότι ώσπου να το βρούμε και να το αξιοποιήσουμε, είναι βέβαιο ότι αν δεν μηδενιστεί η χρησιμοποίηση φυσικού αερίου στην Ευρώπη, τουλάχιστον για παραγωγή, θα αρχίσει να μειώνεται. Και μέχρι πότε θα είναι ο Πούτιν? Ο Πούτιν δεν θα είναι, αλλά η Γκασπρόμ θα είναι σε 15 χρόνια από σήμερα. Και θα θελήσει να ξαναβρει τις αγορές και να ανταγωνιστεί. Ύστερα, μιλάμε για τις ΑΠΕ. Εγώ ειλικρινά τρελαίνομαι, κυρίες και κύριοι, όταν ακούω ότι θα κάνουμε εισαγωγή ηλιακής ενέργειας από την Αίγυπτο. Στην Ελλάδα. Δηλαδή όλα τα όνειρα είναι λάθος όλα. Όλα αυτά που πιστεύαμε ότι εμείς είμαστε η μεγάλη παραγωγή που μας έχει ευλογήσει ο Θεός με τον Απόλλωνα και με τον Ιωλό. Και τώρα θα κάνουμε εισαγωγή. Πώς στέκει αυτό το πράγμα, πώς είναι λογικό? Πολλά είπα. Αλλά σωστά.